πολλά να πούμε για τα Ράνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 77-77-1088. Είμαστε στην διάθεσή σας. Μαζί μας η κυρία Τατιάνα Ζαχαριάδου, κοινωνιολόγος, και ο Γιώργος Θεοχαρίδης, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο CIIM. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Έχουμε πει ότι θα μιλήσουμε για την οικονομία, για τις εξελίξεις στην οικονομία. Έχουμε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Πάλι αρκετές οι αναφορές στην δυσκολία αυτή να τα βρούμε με την Τρόικα. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε δάνειο από την Ρωσία τώρα, μια καινούργια προοπτική στα οικονομικά μας. Αυτό πρέπει να ήταν τα σήμερα που βγήκε αυτή η είδηση για δάνειο από την Ρωσία. Ναι. Επειδή η Ρωσία, μέχρι χθες τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσει καινούριο δάνειο. Έρωση και ρουλέτα λέει 985 εκατομμυρίων. Εβδομάδα με εβδομάδα ανανεώνεται και διωγγώνεται το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι αλήθεια, όμως δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι αλήθεια, ναι, δυστυχώς. Ναι, και η πολιτική ολιγορή, η αγορά βάζει λουκέτο. Δυστυχώς βλέπουμε στο κέντρο της Λευκωσίας, το είδα με τα μάτια μου, σήμερα είναι πρωτοσέλιδο στον Φιλελεύθερο, ένα από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα κλείνει στο κέντρο της Λευκωσίας. Επιπτώσεις από όλα αυτά στην πραγματική οικονομία, επειδή είναι αυτή που μας ενδιαφέρει, δεν είναι όλος ο κόσμος οικονομολόγοι που μπορούν να ερμηνεύσουν τα γεγονότα. Σίγουρα, με τον ό,τι γίνεται στο χρηματοοικονομικό τομέα επηρεάζει. Για ό,τι σας ενδιαφέρει, για ό,τι χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και οι οικονομολόγοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή μιλάμε πάρα πολλά, χρησιμοποιούμε και όρους και τερμινολογίες που μπορεί ο κόσμος να μην μπορεί να αναλύσει, μπορούμε εμείς σήμερα με τη βοήθεια των ειδικών μας να ρίξουμε φως όλα εκείνα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Επίσης θέλουμε έτσι να αναλύσουμε λίγο και την νοοτροπία μας όσο αφορά τα δάνεια. Ξέραμε πολύ καλά ότι η οικονομία μας μέχρι στιγμής στηρίζεται στα δάνεια. Και τώρα στηρίζεται στα δάνεια. Για να μπορέσει κάποιος να πάει και να αγοράσει κάτι, θα πάει να κάνει μια κάρτα, θα πάει να κάνει ένα δάνειο. Όταν όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί μετά να πληρώνει τις δόσεις του, ειδικά τώρα όταν και αρκετός κόσμος δεν έχει δουλειά, κύριε Θεοχαρίδη, να μας πείτε και λίγα λόγια τι διακανονισμό μπορεί να κάνει με τη τράπεζα του. Που ξέρουμε ότι κάθε τράπεζα έχει διαφορετική προσέγγιση και πολιτική αυτό το θέμα. Λίγα λόγια, κυρία Ζαχαριάδου, για την νοοτροπία μας. Για την νοοτροπία. Κοιτάξτε, η νοοτροπία των δανείων έχει να κάνει με την γενική νοοτροπία των Κυπραίων σε σχέση με το υπερκαταναλωτισμό και τη μίμηση. Mm-hmm. Από τα τελευταία χρόνια ο ένας μιμείται τον άλλον. Κάποιοι Κύπροι οι οποίοι είχαν βγάλει λίγα λεφτά θεώρησαν ότι έπρεπε να φαίνονται και να δείχνουν όπως τους γείτονες, όπως τους φίλους, και το αποτέλεσμα είναι ότι ο μέσος Κύπριος έχει φορτωθεί με πάρα πολλά δάνεια ακριβώς για να ανταποκριθεί στην εικόνα, σε εισαγωγικά, που ήταν αποδεκτή στον κύκλο του, στους φίλους του κλπ. Στην πραγματικότητα όμως οικονομικά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτήν την εικόνα. Και φτάσαμε σήμερα όλοι να πρέπει να πληρώσουν, να ξεπληρώσουν αυτά τα δάνεια, να μην έχουν δουλειές πολλοί από αυτούς. Άρα βλέπουμε ότι υπήρχε ένα κλίμα μίμησης και ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Και έτσι το δάνειο θεωρήθηκε κάτι πολύ φυσιολογικό, θεωρήθηκε ο τρόπος στο να φαινόμαστε κοινωνικά, ότι ανήκουμε σε μια mm-hmm. κοινωνική τάξη, αλλά στην ουσία όλα αυτά ήταν μια φούσκα. Δεν ήταν η πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα ήταν κάπου, η πραγματικότητα ήταν ότι πολλοί εξαρτιούνταν από το μισθό τους, από λίγα λεφτά, ενώ εξοδεύαν πολλά. Άρα όλον αυτό τώρα έχει σκάσει. Κάτι άλλο που θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Mm-hmm. Εγώ έχω τρομάξει με τον τίτλο που διάβασες προηγουμένως, που λέει «Η αγορά βάζει λουκέτο». Μα τώρα το μάξαμε. Εδώ και πολύ καιρό γίνεται. Ναι, απλά κάτι άλλο που έχεις θέλω να... Έχεις καιρό να πας κάτω στα καταστήματα. Όχι. Ναι. Μπορεί να το πιστεύω αυτό που λες. Μπορεί να το πιστεύω. Ξέρω ότι πάρα πολλά καταστήματα κλείνουν, αλλά δυστυχώς τέτοιοι βαρύγδουποι τίτλοι στις εφημερίδες δημιουργούν έναν αρνητικό κλίμα και έναν πανικό. Γι' αυτό εγώ θα έλεγα
και στους δημοσιογράφους να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να περιγράφουμε το πρόβλημα ακριβώς όπως είναι, χωρίς να βάζουμε ένα γενικό τίτλο, γιατί αυτό αμέσως δημιουργεί μία αρνητική εικόνα και αντί να μας φέρνει μπροστά, μας φέρνει πίσω. Εγώ σήμερα που σκέφτομαι, ας πούμε, να κάνω μια μικρή επιχείρηση, όταν διαβάζω στις εφημερίδες «Η αγορά βάζει λουκέτο», λέω «Αδύνατο». Τελείωσε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε και όμως να στηρίξουμε αυτά τα καταστήματα, επειδή πρέπει να υπάρχει ρευστότητα, γνωστή ρευστότητα για την οποία επιπηλάμε και λέμε και τι θέλουμε. Δεν αντιλέγουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Απλά λέω, ένας βαρύγδουπος τίτλος κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο και δημιουργεί έναν πανικό. Εννοείς ότι επηρεάζει την ψυχολογία μας. Εντελώς. Λοιπόν, έρχομαι κοντά σου για να δούμε τι γίνεται με τα μη εξυπηρετώμενα δάνεια, όπως τα ονομάζουμε. Να ακούσουμε όμως και τους τηλεθεατές μας. Ναι. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σχετικά με τα αξιόγραφα. Δεν ξέρω αν είναι το θέμα της εκπομπής σας. Αλλά εγώ έχω 60.000 αξιόγραφα της λαϊκής και χρωστώ στο συνεργατικό 60.000. Mm. Και τώρα παγωποίησα τα πάντα. Δεν μπορώ να πληρώνω. Ήδη λίγου συνταξιόγραφα μου τώρα, εγώ τα λεφτά θα τα έπαιρνα να εξοφλήσω το συνεργατικό και τώρα έχω παγωποιήσει τα πάντα και περιμένω να έρθει κάποιος δικαστής να με δικάσει και να με πάρει φυλακή. Έχω 60.000 αξιόγραφα στη λαϊκή και χρωστώ στο συνεργατικό 60.000. Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτε και ας έρθει κάποιος δικαστής, ας με πάρει ισόβια. Ζητήσατε να κάνετε κάποιον διακανονισμό με την τράπεζα σας, με το συνεργατικό ταμιευτήριο? Όχι, ακόμα δεν πήγα στο συνεργατικό. Περιμένω μια απόφαση. Περιμένουμε εδώ και μήνες να μας δώσουν μια απάντηση. Να μπορώ να πω στο συνεργατικό να τους πω τι. Δεν μπορώ να πω στο συνεργατικό να τους πω, αφού δεν μας δίνουν μια απάντηση για τα αξιόγραφα. Λοιπόν. Και τώρα περιμένουμε από την Βουλή να ψηφίσει με τοχοποίηση. Θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που θα γίνει στην Κύπρο. Λοιπόν, πραγματικά παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσον αφορά τα αξιόγραφα. Νιώθουμε την αγωνία του κόσμου. Είναι πραγματικά πολλές οικογένειες, 20.000 οικογένειες, δεν κάνω λάθος, Γιώργο. Είναι αγωνίου. Το συνολικό ποσό για τα αξιόγραφα. Είναι 1,5 δις. Είναι 1,4 δις, αλλά τα μισά από τα 1,4 δις, 700 εκατομμύρια, προέρχονται από ταμεία προνοίας, ταμεία συντάξεως, που είναι αυτοί οι επενδυτές. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι οι άνθρωποι επενδύσαν τα λεφτά του χωρίς να ξέρουν κόσμου, τι έχει γίνει. Ναι, αυτοί οι επενδυτές έπρεπε να ξέραν για τα ρίσκα από αυτά τα αξιόγραφα. Σίγουρα όμως, όταν μιλούμε για το υπόλοιπο ποσό που είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια που κατέχεται από ιδιώτες επενδυτές, σίγουρα έχει περιπτώσεις, ξέρουμε από περιπτώσεις που δεν τους εξηγήσαν ακριβώς τι είναι τα ρίσκα σε αυτά τα αξιόγραφα, μπήκαν στη διαδικασία να επενδύσουν σε αυτά τα αξιόγραφα. Όχι μόνο δεν τους εξηγήσαν, αλλά τους παραπλανήσαν. Αυτό έχει διαφορά. Ναι. Εγώ είχα πάει στην τράπεζα και μου είπα, ναι, θα κάνεις ένα γραμμάτιο, το οποίο αντί να λύγει αυτήν την περίοδο, θα λύγει ένα χρόνο αργότερα, αλλά θα πάρεις στόκο μεγαλύτερο. Και όταν έρχομαι και λέω, γιατί δεν μου εξηγήσατε, ξέρετε τι μου λένε, εδελεάστηκες από τον ψηλό επιτόκιο. Καλά τους λέω, οποιοδήποτε δεν θα προτιμούσε το ψηλό επιτόκιο από το χαμηλό επιτόκιο, νοουμένου ότι δεν του είχαν εξηγήσει τα ρίσκα. Σίγουρα. Εδώ είναι η παγίδα. Αυτά τα αξιόγραφα, κατά την άποψή μου, δεν έπρεπε να προωθηθούν σε ιδιώτες επενδυτές. Κατά τη δική μου άποψη, αυτά τα προϊόντα, επειδή είναι εξειδικευμένα προϊόντα, έχουν αρκετά χαρακτηριστικά που είναι για κάποιον ιδιώτη επενδυτή, δεν ήταν ούτε καν επενδυτές αρκετοί από αυτοί, ήταν καταθέτες, που οι καταθέσεις τους έγιναν από κατάθεση επένδυση. Ακριβώς. Αυτά έχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο για κάποιον να καταλάβει τι είναι όλα τα ρίσκα σε αυτά τα αξιόγραφα. Παραδείγματος χάρη, αυτά τα αξιόγραφα. Μα, κοιτάξτε, ήταν χρήματα. Δεν γίνεται κάποιος να επενδύει κάπου χρήματα χωρίς να ρωτήσει. Όσο εμπιστοσύνη είναι και να σου έχω, Τατιάνα. Πήγαμε, επειδή είμαι και εγώ παθούσα, να σου εξηγήσω. Α, και εσύ είσαι παθούσα. Βεβαίως. Δεν πήγαμε να επενδύσουμε. Εγώ δεν πήγα να επενδύσω. Τι πήγες να κάνεις? Πήγα να κάνω γραμμάτιο, το οποίο με παραλάβαν και μου είπαν, αυτό το γραμμάτιο που ονομάζεται έτσι,
αξιόγραφο. Ναι, έχει αυτές τις διαφορές. Οι μόνες διαφορές τις οποίες μας έχουν. Και εσύ υπόγραψες, βρε παιδί μου, χωρίς να ρωτήσεις, μα τι σημαίνει αυτό το γραμμάτιο. Εγώ θέλω ένα γραμμάτιο. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ρώτησα. Κανένας δεν ήξερε. Κανένας δεν ήξερε να μου δώσει μια σαφή απάντηση. Φαίνεται ότι έγινε μια σκευωρία μέσα από τις τράπεζες. Και απλά την πλήρωσε ο Κοσμάκης, ο οποίος δεν ήξερε. Ξέρεις πως νιώθω τώρα, νιώθω αγανάκτηση αυτή τη στιγμή. Επειδή εγώ πέρασα από αυτά τα στάδια. σίγουρα πρέπει να ξεχωρίσουμε όμως πάλι, τονίζω αυτό, από τους θεσμικούς επενδυτές και από τους ιδιώτες. Γιατί οι θεσμικοί επενδυτές έπρεπε να ξέρουν σίγουρα, ή δεν ξέραν, ή δεν τους είπαν, έπρεπε να ρωτήσουν τι ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των αξιογράφων. Έτσι πρέπει να κάνουν ένα διαχωρισμό. Αλλά σίγουρα, όπως έχω πει πριν, αυτά τα αξιόγραφα είχαν πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, σε 5 χρόνια από σταθερό επιτόκιο άλλασε σε μεταλλαγμένο επιτόκιο. Αν η τράπεζα δεν είχε την κατάλληλη κερδοφορία, είχε το δικαίωμα η τράπεζα να σταματήσει να πληρώνει τους στόχους σε αυτά τα αξιόγραφα. Αν δεν είχε το κατάλληλο capital ratio η τράπεζα, είχε το δικαίωμα να τα μετατρέψει αυτά τα αξιόγραφα σε μετοχές. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά αυτών των αξιογράφων. Τα οποία πάντα ήταν σε μικρά γράμματα και εκείνος ο οποίος υπόγραφε δεν είχε την δυνατότητα να τα διαβάσει. Να τα αναλύσει και να τα διαβάσει δεν είναι οικονομολόγοι και υπήρχαν και άτομα στην τρίτη ηλικία. 10 ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν. Ακόμη και άτομα τα οποία δούλευαν μέσα στις τράπεζες δεν ήξερα. Αυτό που θα γίνει και γι' αυτό που νιώθουμε όλοι αυτή την αγανάκτηση είναι ότι εμείς θα τα πληρώσουμε και κάποιοι άλλοι τα λεφτάκια τους τα έχουν στις Ελβετίες εκεί που τα έχουν και ο Κοσμάκης θα πληρώσει. Αυτή είναι μεγάλη αδικία. Καλή σας μέρα. Κυρία Κουλά μου, εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια ανησύγηση σαν Κύπριος πολίτης προς τις τράπεζες, προς τους πολιτικούς, προς τους πάντες που ασχολούνται με το θέμα. Καταρχήν είμαι 57 χρονών, για κούρεμα πρώτη φορά να ακούω εγώ να κουρεύουν τα δάνεια και τις καταθέσεις. Το άλλο που θέλω να πω. Για την πτώχευση, που βγάλουν μερική πτώχευση όταν πάθει είτε φυλακή είτε έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάει κάποιος κάνει επιχειρήσεις, όταν δει τα πιο στενά μεταφέρει τις περιουσίες του σε άλλα ονόματα στην οικογένεια, πληρώνει τον δικηγόρο, βγάλει του πτώχευση. Για να έχει πτώχευση πρέπει να βάλει δικηγόρο. Τα λεφτά που βάλει στο δικηγόρο πρέπει να τα δώσει. Το πράγμα πρέπει να κατεργηθεί και τους βλέπεις να ζουν καλύτερα από τους άλλους που δουλεύουν. Βέβαια. Ενώ συνεχίζουν να δουλεύουν. Εγώ συστήνω για κάποιους που έχασαν τη δουλειά τους ή επί φυλακή για κάποιο λόγο. Γιατί να τους υποχρεώνουν οι δικηγόροι να τους λένε να πτωχεύσει και να μην υπάρχει μια νομοθεσία να παγωποιηθεί το δάνειο τους μέχρι να βρουν εργασία ή να αποφυλακιστούν. Mm-hmm. Αν τύχει κάτι και πάει κάποιος φυλακή, μέχρι να βγει από τη φυλακή, τώρα χρειαστεί να πουλήσει την περιουσία του να βρεθεί στους δρόμους. Μάλιστα. Το άλλο για διαγραφές των δανείων, πάλι διαφωνώ. Κατά κάποιον τρόπο, χάσαμε την αξιοπιστία μας προς τις τράπεζες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πολύ. Και προς τους πολιτικούς, κατά κάποιον τρόπο. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ελένη μου. Πάμε στην κυρία Κούλα. Ήταν η κυρία Κούλα, πάμε στην κυρία Ελένη. Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να σας πω ότι είχα έναν τέταρτο οικοπαιδάκι μικρό της μητέρας μου και μου βάλε μέμο η Παγκυπριακή τότε, διότι υπόγραψα σαν τέταρτη κήτρια στον εργοδότη μου. Και έχει 12 χρόνια που είναι σε μέμο και απαιτούν να πληρώσω το αυτοκίνητο του εργοδότη μου και τη σύζυγου του 37.000 ευρώ εγώ η Παγκυπριακή που τώρα το έχει η ελληνική. Και δεν μου βρίσκουν, δεν έρχονται σε διακανονισμό. Πήγαμε δικαστήρια, πάλι τα ίδια με τους δικαστές, δεν καταλαβαίνουν. Εγώ μια φτωχή κοπέλα και καταστρέφηκε η ζωή μου με λίγα λόγια. Για αυτό το θέμα που θα πληρώσω εγώ 37.000 ευρώ θέλω να πληρώσω εγώ, γιατί ήμουν εγκύτρια, σαν τέταρτη εγκύτρια, στη σύζυγου του εργοδότη μου, που ήταν τότε ένα αυτοκίνητο 10.000 με τους στόχους 16.000 κυπριακές,
Και τώρα γίνει και έτσι. Και δεν έρχονται σε διακανονισμό. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι για αυτά τα θέματα και κάτι άλλο. Τα μικρά δάνεια, τα μικρά δάνεια εις Πεστροβόλου δεν δίνουν ποτέ. Πρέπει να βάζουμε μέσα δηλαδή για να μας δώσουν τι. Τι να κάνουμε επιτέλους για αυτό το θέμα. Αυτά ήθελα να πω. Συγχαρητήρια για την απιθανή εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Οι νομοθεσίες δηλαδή προστατεύουν έτσι λίγο οι πολλοί μόνο τα μεγάλα τα ψάρια. Ναι, και τις εταιρείες, και τις εταιρείες. Ο κόσμος, το πρόσωπο, σαν νομικό πρόσωπο, είναι ευάλωτο. Το θέμα των εγγυήσεων δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα και μεταξύ πρώην συζύγων, γιατί θεωρείται πολύ φυσιολογικό πολύ στην μεγάλο Κύπρο. Θέμα. Ναι, θεωρείται πάρα πολύ φυσιολογικό. Ο σύζυγος όταν κάνει ένα δάνειο, είτε για την εργασία του, είτε για την... Οι πρώτοι εγγυητές ήταν η σύζυγος. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαζύγιο, ο σύζυγος φεύγει και μένει με όλα τα δάνεια στα οποία είναι εγγύτρια η σύζυγος. Και ο κύριος μπορεί να πάρει και μια άλλη και να θέλει να ζήσει στο εξωτερικό. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα σίγουρα, πολύ σοβαρό. Και η κυρία, ναι, και η κυρία, συγγνώμη. Καινοτροπίας όμως. Καινοτροπίας. Δηλαδή, άρα πρέπει να βάζουμε στο μυαλό μας ότι δεν μπαίνουμε εγγύητες για κανέναν. Ούτε για τον σύζυγο μας, ούτε για τον αδερφό μας. Για τον κουμπάρο μας, ούτε για τον κουμπάρο μας. Είπαμε, η κοινωνία μας είναι τέτοιο ειδών σχέσεων. Αυτό είναι το μήνυμα. Κυρία Γεωργίου, σας ακούμε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Εγώ διαρωτούμε αυτοί οι υπάλληλοι που μιλήσατε πριν και είπε η κυρία στην παρέα εκεί ότι ούτε κάποιοι υπάλληλοι στην τράπεζα λέει δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Εγώ γνωρίζω διευθυντικά στελέχη στη Λαϊκή Τράπεζα και μπορεί και στην Τράπεζα Κύπρου, σπουδασμένα, έτσι, σε καλά πανεπιστήμια. Πού είπε αυτή η μόρφωσή τους. Αυτοί όμως έχουν αγοράσει ακίνητα, έτσι, από τα μπόνους που έπαιρναν, κάνοντας δάνεια και να κερδίζουν τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή, έτσι, αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα, έχουν την περιουσία τους, ενώ ο Κοσμάκης υποφέρει. Αυτούς ποιος θα τους δικάσει. Η μόρφωση, κυρία, είναι άσχετη με την πληροφορία την οποία είχασαι μέσα στην τράπεζα. Μα όχι, απλώς τη μόρφωση είναι χρησιμοποιούν μετά τις διπλωματικές οδούς. Ναι, 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 για το πρόβλημα, Γαβριέλα, νομίζω ήταν ορισμένη, δηλαδή δεν πρέπει να... Ναι, μπορώ να πω κάτι άλλο. Θέλετε να μας μιλήσετε. Μπορώ να αναφέρω κάτι ακόμη. Ναι. Όταν είσαι καλός υπάλληλος με την έννοια ότι κάνεις περισσότερα δάνεια και πιο πολλά, παίρνεις μπόνους. Πληρώνεσαι. Σωστό. Έτσι, εγώ έχω γειτόνισσαν η οποία κάνει 5 ταξίδια το χρόνο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εμείς δουλεύουμε. Αλλά δεν παίρνουμε τόσα λεφτά. Αυτή πώς τα έπαιρνα. Δεν μιλώ για φέτος, μιλώ για την προηγούμενη πενταετία. Λοιπόν, έπαιρναν μπόνους και προμήθεια οι συγκεκριμένοι. Σωστό. Της Λαϊκής. Σε όλες τις τράπεζες, όχι μόνο στη Λαϊκή. Περισσότερο η Λαϊκή. Περισσότερο. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, Γιώργο, με τα σχόλια σου. Ναι. Και να μας πεις τώρα και για τα δάνεια, για τον διακανονισμό που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι με τις τράπεζες. Κοιτάξτε, οι τράπεζες τώρα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Το ξέρουμε ότι οι τράπεζες, όπως στην κατάσταση που είναι οι τράπεζες, έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για το τραπεζικό μας σύστημα μπορεί να νομίζω είναι κοντά στα 23 δισεκατομμύρια. Τα που είναι, δάνεια που δεν έχουν εξυπηρετηθεί τους τελευταίους 3 μήνες. Αυτό εννοούμε μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Σίγουρα είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω της κατάστασης που είναι η κυπριακή οικονομία τώρα, λόγω του ότι οι τράπεζες εδώ και αρκετό καιρό δεν έχουν κάνει την αναγκαία ανακεφαλαιοποίηση. Ακόμα συνεχίζεται αυτή η συζήτηση με την PIMCO γύρω από το ακριβές ποσό που χρειάζονται οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση. Το πρόβλημα διωγγώνεται, γίνεται πιο μεγάλο το πρόβλημα και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα τι διακανονισμό μπορεί να κάνει κάποιος μαζί με την τράπεζα του. Σίγουρα ένας διακανονισμός είναι αν γίνεται να γίνει κάποια επέκταση του ορίου αποπληρωμής του δανείου. Ναι. Αυτός ένας διακανονισμός που μπορεί να γίνει, δηλαδή το δάνειο αντί να λύγει σε κάποιο χρονικό διάστημα, να επεκταθεί το όριο λήξης αυτού του δανείου. Επίσης, αν γίνεται ένας διακανονισμός για αποφυγή για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον πληρωμής κάποιων τόκων μέχρι αυτός που έχει το δάνειο να μπορεί να αποπληρώσει τους στόχους πίσω. Στην περίπτωση που μιλήσε προηγουμένως ο τηλεθεατής που λέει ότι έχει αγοράσει αξιόγραφα και έχει και δάνειο.
τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή θα έχει καλά, κάποια... κοιτάξτε, μίλησε για, είχε αξιόγραφα από τη Λαϊκή Τράπεζα, ναι, αλλά το δάνειο είναι από άλλη τράπεζα, είναι από το συνεργατικό. Δηλαδή μιλούμε είναι από την ίδια τράπεζα. Εντάξει, από την ίδια τράπεζα υπάρχουν και νομικοί τρόποι που μπορεί να κινηθεί εναντίον της τράπεζας, αλλά μπορεί να μπει επίσης η τράπεζα. Κοιτάξτε, από τη μια μεριά ήταν, το ένα είναι κατάθεση που δεν πληρώνει, είναι, συγγνώμη, είναι ένα δάνειο που δεν πληρώνει στους στόχους, το άλλο είναι μια επένδυση που έκαμε στην τράπεζα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Αλλά σίγουρα στο θέμα των αξιογράφων, ναι, υπάρχουν αρκετά θέματα που μπορεί κάποιος να κινηθεί νομικά για τον λόγο ότι, όπως είχαμε πει, ότι υπάρχει κάποια εξαπάτηση. Όχι σε όλους, αλλά σε κάποιους από αυτούς που μεταφέρανται τις καταθέσεις τους σε επενδύσεις. Αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και νομίζω ένα ακόμα ένα θέμα είναι ότι στην Κύπρο, όπως είχες πει Τατιάνα, ότι δυστυχώς έχουμε υπερδανιστεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο ο κρατικός τομέας, αλλά επίσης και ο ιδιωτικός τομέας. Είμαστε νομίζω μια από τις χώρες με το πιο μεγάλο ποσοστό υπερδανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε περάσει μια νοοτροπία ότι αν δεν έχεις δάνειο σημαίνει ότι κάπου είσαι εκτός των δρόμενων. Άρα ήταν απαραίτητο κάθε ένας να έχει και ένα δάνειο. Σίγουρα, είναι ένα σοβαρό θέμα. Είχαν πολύ καλό marketing, πολύ καλή εκστρατεία, προώθηση των προϊόντων τους, διάφορα δάνεια, διάφορες κάρτες, σε χρόνο μηδέν. Αλλά κάρτες, άλλο σκάνδαλο. Άλλο σκάνδαλο. Πόσο είναι το επιτόκιο των καρτών, Γιώργο μου? 12% αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το μάθαμε αργά και επώδυνα. Ναι, και πού το μάθαμε όμως, διορθώσαμε κάποια πράγματα. Ναι, εγώ τις έκλεισα όλες. Έκλεισες όλες τις κάρτες σου? Όλες τις κάρτες μου, μόνο αυτή που συνδέεται με τον τρεχούμενο μου έχω αφήσει. Το ξέρεις όμως ότι το κίζεται, το ξέρεις ότι το κίζεται όμως και ο τρεχούμενος λογαριασμός σου? Τι εννοείς? Τι εννοώ, άμα έχεις, είναι τρεχούμενος με χρήματα τα οποία βάζεις και το limit σου χωρίς να υπάρχει δανεισμό από την τράπεζα. Όχι, είναι κοδάρισμα. Απλά έχω έναν overdraft. Στο overdraft δεν το ξέρω ότι πληρωνώ. Το κίζεται το overdraft. Ναι, το ξέρω. Και μάλιστα πολύ έτσι παχουλά, όπως οι κάρτες. Ένα άλλο θέμα είναι ότι για ένα αρκετό χρονικό διάστημα είχαμε οι τόκοι που χρεώναν οι τράπεζες για ένα δάνειο. Ήταν αναλογικό το επιτόκιο, χαμηλό μπορώ να πω επιτόκιο, ώστε ο κόσμος μπορούσε να δανειστεί με ένα χαμηλό λογικό επιτόκιο που θα μπορούσε να αποπληρώνει στο μέλλον, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε η περίοδος 2003 με 2007, ήταν μια περίοδο ευμάρειας και για την Κύπρο αλλά και γενικά για όλο τον κόσμο, για άλλες χώρες, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία. Και δημιουργήθηκε ένας υπερδανισμός. Άμα κοιτάξουμε την Αμερική, είχαμε έναν υπερδανισμό στην Αμερική που δημιουργήθηκε μια φούσκα στα κίνητα στην Αμερική, που έχει σπάσει αυτή η φούσκα το 2007-2008, και αυτή η ζημιά που έγινε στα ακίνητα στην Αμερική μεταφέρθηκε στο χρηματοοικονομικό σύστημα, και από το χρηματοοικονομικό σύστημα στην αυτό που λέμε real economy, στην πραγματική οικονομία, και μετά από την Αμερική μεταφέρθηκε σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτά που βιώνουμε τώρα στην Κύπρο δεν είναι ότι δεν ξανασυνέβησαν σε άλλες χώρες. Ξανασυνέβησαν σε άλλες χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι στην Κύπρο, άμα κοιτάξουμε την Αμερική το 2008, όταν είχαμε αυτό τη μεγάλη, την τεράστια κρίση, η κυβέρνηση μπορούσε να σώσει το τραπεζικό σύστημα. Είχε την ευχέρεια να σώσει το τραπεζικό σύστημα. Η κυβέρνηση είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ο κόσμος. Το πρόβλημα όρισε στην Κύπρο, φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να σώσει το τραπεζικό σύστημα, γι' αυτό χρειάζεται βοήθεια απ' έξω. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι δημιουργήσαμε ιδρύματα που είναι too big to fail, πολύ μεγάλα για να τα αφήσουμε να χρεοκοπήσουν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ιδρύματα που είναι they are too big to save, δεν μπορούμε να τα σώσουμε στην Κύπρο. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ θέλω να προσθέσω και λίγο αυτό που είπες προηγουμένως στην περίοδο ευμάρειας, γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς σκεφτόμαστε σήμερα και στο πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα. Σε περιόδους όπου τα οικονομικά του κόσμου πάνε καλά, ξεκινούμε μία δραστηριότητα πέραν
των δυνατοτήτων μας. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, δεν σκεφτόμαστε ποτέ το τι θα γίνει εάν ξαφνικά, όπως και συνέβηκε, στοχεύσουμε. Άρα σε περιόδους ευμάρειας. Πρέπει να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός. Γενικά πρέπει να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός. Και αυτό είναι κάτι νομίζω που σαν κουλτούρα δεν το έχουμε. Μάλιστα. Άλλες χώρες το έχουν. Κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό. Θέμα νοοτροπίας. Ότι όταν πάμε καλά. Μας πλωμώσαν τα μυαλά μια χαρά. Ότι θα έχετε πάντα χρήματα να αποπληρώνετε τα δάνεια σας. Κάντε δάνεια. Πάρτε το αυτοκίνητο σας. Πηγαίνετε Αμερική, πηγαίνετε Χαβάη, ξέρω εγώ. Πάρτε ένα δάνειο. Όμως ότι πάντα θα πηγαίνει. Τα πράγματα καλά, είχε περάσει στο πετσί μας και που κανένας ή σχεδόν ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε ότι θα έχει έρθει η μέρα που δεν θα έχουμε δουλειά. Αυτό που λένε τώρα του κοντρόλου παραγωγών, ξέραμε ότι θα πάρουμε αύξηση κάθε χρόνο, θα καλύψουμε τις τρύπες τις οποίες θα ανοίξουμε με άλλο προγραμματίζουμε τη τώρα, ζωή μας διαφορετικά και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου όλος ο προγραμματισμός που είχαμε κάνει του βάλαμε χ. Και πρέπει ξανά από την αρχή να προγραμματιστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Πάμε να ακούσουμε και άλλους φίλους τηλεθεατές. Περιμένουν εδώ και ώρα. Μας συγχωρείτε. Καλή σας μέρα. Κύριε Χαράλαμπε μου, σας ακούμε. Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, η οποία δεν ακούω κανένα ειδικά. Τον καιρό που πιάνναση με το Facebook της τράπεζας να πάρει στο χρηματιστήριο. Βάλαμε λεφτά. Δικά τους ο κόσμος μπορεί να βάλει και 10.000, μπορεί να βάλει και 5.000 και τώρα αυτή τη στιγμή και έτσι με το δέντρο ήταν 7 τι γίνηκα. Ποια λεφτά, δεν καταλαβαίνω. Λεφτά που έβαλε ο κόσμος... Παιδιά, μπορούμε να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο στο στούντιο. Ορίστε. Ναι, σας ακούμε κύριε Χαράλαμπε, μιλήστε μας, απλά δεν σας ακούμε καλά. Είναι η ερώτηση μου είναι, τον καιρό που έκανα, επειδή ο κόσμος στις τράπεζες και έκανε έπαιρνε μετοχές. Ναι. Λοιπόν, έβαλε 5.000 λεφτά. Λίγες. Να πάρει 5.000 μετοχές. Λοιπόν, τι έγινε κανείς τα λεφτά. Λοιπόν, θα σας απαντήσει ο κύριος Θεοχαρίδης σε λίγο. Κύριε Νίκο, καλή σας μέρα, σας ακούμε. Καλή σας μέρα. Να δείτε το καθείο. Περιμένετε, μην μιλήσετε ακόμα. Παιδιά, δεν ακούμε καλά τον κύριο Νίκο. Κύριε Γιώργο, μπορούμε να δούμε εδώ αν μπορούμε να διορθώσουμε το... Ναι. Μιλήστε μας τώρα, κύριε Νίκο. Ναι, με ακούτε. Ναι, κάπως καλύτερα. Με ακούτε. Ναι, μιλήστε μας. Εγώ, για δεξιά, παιδιά, και θα πω γιατί πάντα είμαι 70 χρονών, έτσι και θα αντιστοθεί, γιατί τα γράμματα μη καλύτερα, δεν μπορεί να κατσκευάσει τα μισέα τα γράμματα. Εγώ θα λυμάσαι. Λέω για τους συνεργατικές, εγώ για τους συνεργατισμούς, ο οποίος ιδρύθηκε για να προστατεύσει τον κόσμο των φτωχών. Δεν ξέρω ποιά είναι ένα δάνειο τώρα. Μετά από 3 χρόνια, 4 χρόνια μπορεί να αυξηθεί ο τόπος του κοινού δανείου. Δηλαδή έφτασα το 5% Μπορεί σε 5 χρόνια να μου το κάνουν στην 6%. Δεν ξέρω αν μου απαντήθηκε να συνεχίσω. Να ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Για Περιμένετε. Έχετε υπογράψει εσείς, έχετε πάρει αυτό το δάνειο. Για τα παιδιά μου μιλάω. Ναι, δεν πιάσαν το δάνειο. Έχουν υπογράψει, έχουν πάρει το δάνειο. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουν αν ήταν το επιτόκιο, ήταν το κινούμενο ή το σταθερό. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να τους έχουν ενημερώσει. Αυτό είναι το θέμα. Όταν κάνουμε ένα δάνειο, όταν υπογράφουμε ένα δάνειο, πρέπει να ακριβώς να κοιτάζουμε τι ακριβώς είναι τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά αυτού του δανείου. Πολλές φορές, συμφωνώ με την Τατιάνα, πολλές φορές μερικά από τα σημαντικά χαρακτηριστικά κάποιας επένδυσης ή κάποιου δανείου είναι σε μικρά γράμματα που πρέπει να τα κοιτάζει καθένας πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ναι, ένα επιτόκιο μπορεί να αλλάξει από σταθερό μελλοντικά να αλλάξει σε κινούμενο επιτόκιο. Ενωμένο το λένε οι όροι. Πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που λένε ότι υπάρχει ένα κινούμενο επιτόκιο με ένα margin πάνω στο κινούμενο επιτόκιο. Με ένα margin, το οποίο margin τι σημαίνει για τους κατοικητές. Το margin σημαίνει ότι είναι ένα επιπρόσθετο ποσό πάνω σε αυτό το κινούμενο επιτόκιο. Δηλαδή σου λένε ότι το κινούμενο επιτόκιο θα είναι το Euribor, το εξάμηνο Euribor, συν έναν margin, ένα επιπρόσθετο στόκος πάνω σε αυτό το κινούμενο επιτόκιο που θα είναι 2%. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που πράγματι η τράπεζα να σου πει
αυτό το κινούμενο επιτόκιο, το margin, μπορώ να το αλλάξω εγώ σύμφωνα με το profitability, με την κερδοφορία της τράπεζας. Αν έχω την ευχέρεια να το αλλάξω, θα το αλλάξω. Δηλαδή πρέπει πάντα να κοιτάζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος κατάλογος από όρους και κανονισμούς που ο μέσος άνθρωπος ο οποίος πάει να κάνει ένα δάνειο δεν τους διαβάζει. Άρα αν δεν μπορούμε να τους διαβάσουμε, αν δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε, εγώ θα έλεγα να μην μπλέκουμε σε ιστορίες που δεν καταλάβουμε, αλλά αν έχουμε ένα άμεση ανάγκη να απευθυνθούμε σε κάποιον που γνωρίζει. Πρέπει να ρωτάμε, να καταλαβαίνουμε ακριβώς. Εσύ όμως αφού ρώτησες, καλά, πήρες... Αυτό λέω είναι το θέμα των αξιογράφων, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων χρόνων στα θέματα οικονομίας. Επειδή, εγώ σας το λέω. Επειδή θα ρωτήσουμε, αλλά αφού θα μας πούν, θα το καλύψεις, δεν θα είναι μικρό το ποσό που θα αυξηθεί το δάνειο, θα είναι 0,1%. Ο άλλος, άμα να ακούει 0,1%, σου λέει τώρα μπορεί να είναι και 1 ευρώ. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι σε ολόκληρο το ποσό που θα μπορεί να είναι και 100 ευρώ και 1000 ευρώ του χρόνου αυτή η αύξηση που θα πληρώσει. Λοιπόν, όσο αφορά τον διακανονισμό, Γιώργο, μπορούν οι άνθρωποι μέσα, καταρχάς υπογράφοντας ένα συμβόλαιο για δάνειο, υπάρχει η πρόνοια αυτή ότι εάν στο μέλλον δεν θα μπορέσει να αποπληρώνεις τις δόσεις σου, μπορεί να προχωρήσουμε σε ένα διακανονισμό. Εξαρτάται από το τι ακριβώς είναι αυτό που υπογράφεις. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξεις τα χαρακτηριστικά αυτού που υπογράφεις. Τώρα στην κατάσταση που είναι αρκετός κόσμος στην Κύπρο, λόγω που δεν μπορούμε αρκετός κόσμος να εξυπηρετήσει αυτά τα δάνεια, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους στόχους, πρέπει ο καθένας να μιλήσει μαζί με την τράπεζα του, να κάνει μια συμφωνία με την τράπεζα ότι κοιτάξτε... Γενικές κανόνες υπάρχουν για τους διακανονισμούς, για να ρωτήσει ο κόσμος ή όχι. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο καθένας μπορεί να διαπραγματευτεί το δάνειο του. Αυτό είναι σύμφωνα με τους υποψήφιους προέδρους, λένε οι υποψήφιοι πρόεδροι ότι όταν μερικοί από τους υποψήφιους προέδρους, αν βγουν στην εξουσία, τι θα κάνουν, θα κοιτάξουν αυτό το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να υπάρξει κάποιος διακανονισμός με τα τραπεζικά συστήματα, ώστε είτε ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου να αυξηθεί, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα να εξαιρούνται αυτοί που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τους στόχους τους από την πληρωμή των τόκων. Δηλαδή είναι ένα θέμα που το συζητάνε και οι υποψήφοι πρόεδροι για να γίνει στο μέλλον, επειδή δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχει κάπου που μπορεί να στηριχτεί ο πολίτης όσο αφορά τα δάνεια, να ζητήσει από κάπου βοήθεια για να είναι σωστή διαπραγμάτευση που να κάνει με την τράπεζα του. Σε αυτό το επόμενο στάδιο τουλάχιστον να είναι εξασφαλισμένος, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, πού μπορεί να στηριχθεί ο πολίτης, δηλαδή σίγουρα πρέπει να μιλήσει με το ίδιο τραπεζικό ίδρυμα, να μιλήσει με τον τραπεζίτη του, να του εξηγήσει την κατάσταση. Αν θέλει περισσότερες πληροφορίες, αν νομίζει ότι δεν παίρνει τις κατάλληλες πληροφορίες από την ίδια την τράπεζα, σίγουρα μπορεί να αποταθεί επίσης σε κάποιους θεσμικούς οργανισμούς. Να σε διακόψει ένα λεπτό, Γιώργο. Η κεντρική τράπεζα που είναι ο πόπτης για τα τραπεζικά συστήματα. Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να είναι σύμβουλοι των συμφερόντων μας. Σήμερα δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή εγώ πλέον δεν πιστεύω ότι θα πω στην τράπεζα και θα συζητήσω με την τράπεζα και θα δει η τράπεζα τι είναι το συμφέρον το δικό μου και πώς θα διαπραγματευτώ εγώ τα δικά μου συμφέροντα. Συμφωνώ, εκείνος ο οποίος πάει στην τράπεζα πρέπει να έχει ακριβώς, πρέπει να έχει τις δικές του πληροφορίες για το τι συμφέρει τον ίδιο και μετά να πάει στην τράπεζα να διαπραγματευτεί. Άρα φαίνεται ότι δεν είμαστε πλέον στην ίδια ευθεία. Συμφωνώ ότι οι τράπεζες χάσαν δυστυχώς χάσαν την αξιοπιστία τους, γίνανε αρκετά λάθη, αλλά γίνανε αρκετά λάθη από μερικούς τραπεζίτες. Να μην έχουμε το όλο τραπεζικό σύστημα ότι είναι λαθασμένο. Γίνανε κάποια σοβαρά λάθη από μερικούς τραπεζίτες που δημιουργήσαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Ο κόσμος οφείλει να έχει αμφιβολίες πλέον. Συμφωνώ. Οι τράπεζες πρέπει να κερδίσουν πίσω την αξιοπιστία τους. Γιώργο, μου άρεσε αυτό που είπες. Γίνανε μερικά λαθάκια. Ήταν τόσο σοβαρά που ο κόσμος, εμείς, εσύ, η Τατιάνα, που είναι και παθών από την κατάσταση των αξιογράφων, εμείς θα τα πληρώσουμε. Και ο υπόλοιπος απλός κοσμάκης.
Είπαμε, αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Γίναν σοβαρά, όπως έχω πει αρκετές φορές, γίναν σοβαρά λάθη, όχι από όλο το τραπεζικό σύστημα. Γίναν σοβαρά λάθη από μερικούς τραπεζίτες. Μπορώ να πω μερικές φορές εγκληματικά λάθη. Κοίταξε όμως ότι λάθη κάποια λάθη. Γίναν λάθη και από τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση, δυστυχώς. Είπαμε, και κάποια λάθη ή κάποια θέματα στα οποία υπήρχε δόλος, επηρέασαν όλο το σύστημα και όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν ήταν μεμονωμένο το θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε φίλοι καλοί για τις συμβουλές σας, για τις γνώσεις σας, για την παρέα σας. Εδώ είμαστε και συζητάμε για να μπορούμε να δίνουμε κάποιες οδηγίες στους φίλους τηλεθεατές, να αναλύουμε κάποια γεγονότα και θέματα από την επικαιρότητα που αφορούν την οικονομία. Εδώ θα είμαστε και την ερχόμενη εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς συνεχίζουμε με το ιατρικό μας ένθετο. Θα μιλήσουμε για τη Λεύκη. Μείνετε μαζί μας. Ρίξε μου μια πλημματιά να ξύσεις το σφιμό μου, κόσμο μου.